τη 28η του αυτού μηνός, μνήμη του Αγίου Ανδρέου του Διαχριστών Σαλού. Ο βίος του Αγίου Ανδρέου συντάχθηκε από τον πρεσβύτερο Νικηφόρο της Αγίας Σοφίας Κωνσταντινούπολεως περί τα μέσα του 10ου αιώνος, επί βασιλείας του Κωνσταντίνου του 7ου του Πορφυρογέννητου. Ο Άγιος Ανδρέας ο Διαχριστών Σαλός καταγόταν από τη Σκυθία και έζησε κατά τους χρόνους του αυτοκράτορα Λέοντος του 6ου του Σοφού, 886-912. Από παιδική ηλικία είχε πουληθεί ως δούλος σε κάποιον πρωτοσπαθάριο και στρατιλάτη της Ανατολής, ονομαζόμενο Θεόγνωστο, Άνδρα ενάρετο του Κευσεβή, ο οποίος τόσο αγάπησε το μικρό Ανδρέα, ώστε το μεταχειρίστηκε ως ιό του, φροντίζοντας για την επιμελή και θεοσεβή μόρφωση αυτού. Τον Ανδρέα ήλκυαν περισσότερο από κάθε άλλο τα ιερά γράμματα και ιδιαίτερα η βία και τα μαρτύρια των αγωνιστών της χριστιανικής πίστεως. Τέτοιος δε υπήρξε ο ζήλος του προς αυτά, ώστε αποκλήθηκε σαλός, διότι ο ζήλος του αυτός τον οθούσε πολλές φορές στο να υπομένει εμπεγμούς, ταπεινώσεις και βαριές ύβρις και να προβαίνει σε διαβήματα που κρίνονται ως ανισόρροπα και εγκεντρικά. Αλλά εκείνος υπέμενε τους εξευτελισμούς, παρηγορούμενος από το ότι πολλές φορές πετύχαινε να επαναφέρει στην ευθεία οδό παραστρατημένες υπάρξεις. Αλλά ο Άγιος Ανδρέας διακρινόταν για τη φιλανθρωπία και την αγαθοποιία του. Όχι μόνο μοιραζόταν τα υπάρχοντά του με τους φτωχούς, αλλά προσέφερε ότι είχε και ο ίδιος έμενε νηστικός και γυμνός. Σε εκείνους που παρατηρούσαν για τις υπερβολικές αγαθοεργίες του, υπενθύμιζε τους λόγους του Κυρίου. «Εφόσον επιείσατε εν ή τούτον των αδελφών μου των ελαχίστων, εμεί επιείσατε». Και τους έλεγε ότι στο πρόσωπο κάθε ανθρώπου και μάλιστα του πάσχοντος αδελφού έβλεπε το Χριστό. Ο Άγιος σε μία ολονύχτια ακολουθία στο ναό των Βλαχερνών είδε τη Θεοτόκο στον ουρανό, προσευχόμενη και σκέπουσα το λαό με το τίμιο ομοφόριό της, το οποίο εορτάζουμε 1 και 28 Οκτωβρίου. Κάποια ημέρα συνέβη κάτι παράδοξο στο θεράποντα του Κυρίου. Κατά τη συνήθειά του, για να μην γνωρίζει κανείς την εργασία του, στους προθαλάμους των εκκλησιών όπου προσευχόταν, πορευόταν κρυφά προς το ναό της Πανυμνήτου Κυρίας Θεοτόκου, στην αριστερή στοά της αγοράς του Μεγάλου Κωνσταντίνου. Έτυχε τότε κάποιο νέο παιδί να διέρχεται τη λεωφόρο εκτελώντας διαταγή του Κυρίου. Όσιος πήγαινε προς το ναό για να προσευχηθεί, το παιδί τάχυνε το βήμα του και τον πρόφθασε χωρίς όσιος να το αντιληφθεί. Όταν έφτασε πρώτον πυλών του ναού ο Ανδρέας, Θεού θέλοντος, εξέτεινε τη δεξιά του χείρα και αφού σφράγισε με το σημείο του τιμίου σταυρού τις πύλες, αυτές ευθύς υποχώρησαν. Εισήλθε στο ναό και άρχισε τις προσευχές, μη γνωρίζοντας ότι κάποιος τον παρακολουθούσε. Το παιδί το οποίο ακολουθούσε τον Όσιο γνώριζε ότι ο άνθρωπος ήταν σαλός. Όταν τον είδε να ανοίγει αυτομάτως τις πύλες του ναού, έφρυξε και κυριεύθηκε από τρόμο. Έλεγε λοιπόν στον εαυτό του: «Ποιον δούλο του Θεού οι καταλήθιαν μωροί σαλό ονομάζουν? Πόσο μεγάλος Άγιος είναι και εμείς οι ανόητοι αγνοούμε. Πόσους κρυφούς δούλους έχει ο Θεός και ουδείς γνωρίζει τα περί αυτών». Αυτά λογιζόταν το παιδί και πλησίασε για να μάθει τι κάνει ο Άγιος εντός του ναού. Βλέπει λοιπόν αυτόν πρώτου άμβονος να κρέμεται στον αέρα και να προσεύχεται. Κατεπλάγει από το παράδοξο τούτο θέαμα και αναχώρησε για να εκτελέσει τη διαταγή του Κυρίου του. Ο Όσιος τελείωσε την προσευχή του και έφυγε. Εξερχόμενος από το ναό, ασφάλισε πάλι τις θύρες με το σημείο του τιμίου σταυρού. Τότε αντιλήφθηκε την παρουσία του παιδιού και λυπήθηκε, επειδή κάποιος οικέτης έγινε θεατής των συμβάντων. Ανέβαινε την επιστροφή του παιδιού για να του παραγγείλει να μην αποκαλύψει τα περί του Οσίου. Συνάντησε το παιδί και του είπε: «Φύλαξε τέκνον όλα όσα είδε στον τόπο τούτο και θα έχεις το έλεος του Κυρίου και Θεού». Μία ημέρα πρωτοτέλος της Αγίας Τεσσαρακοστής, ο λαός της βασιλευούσης των πόλεων της Κωνσταντινούπολεως επεφημούσε το Δεσπότη Χριστό με τα βαΐων και ύμνων. Βλέπει τότε ο μακάριος Ανδρέας κάποιον γέροντα, ωραίο κατά την εξωτερική εμφάνιση, να εισέρχεται στο ναό της Αγίας Σοφίας του Θεού. Πλήθος λαού τον επακολουθούσε με βάγια και σταυρούς, οι οποίοι έλαμπαν ως αστραποί. Μελωδούσαν μέλος τεπνό, ειδή και σωτήριο. Ο ένας τον άλλο παραχωρούσε το προβάδισμα και όλοι κατευθύνονταν προς τον άμβονα. Ο γέροντας εκείνος κατήχε κινήρα και έκρουε τις χορδές συνοδεύοντας τους ψάλτες. Ο μακάριος ετέρπεται από το θέαμα και την ψαλμωδία. Σκύρτισε και είπε:
Μνήστη τη Κύριε του Δαβίδ και πάσης της πραότητος αυτού. Ιδού ακούσαμε την Κυρία την Κυριοπρεσβύτερα και την ευρήκαμε όμοια προς την Σοφίαν την Τερπνήν. Αυτά έλεγε ο Άγιος. Κάποιοι από τους παρευρισκόμενους σοφούς έλεγαν «Πώς αλέ, αναφέρεται στο στίχο αυτό του ψαλμού η Παναγία, τι είναι αυτά τα οποία λέγεις» και εξαιτίας της αγνίας τους γέλασαν και αναχώρησαν. Ο Μακάριος τα έλεγε αυτά επειδή είδε τον Δαβίδ με άλλους προφήτες να έχουν έλθει εκεί. Έτσι Θεοφιλός έζησε ο διαχριστών σαλός Άγιος Ανδρέας και κοιμήθηκε με ειρήνη σε ηλικία 66 ετών. Ευθύς ευωδίασαν μοίρα και θυμιάματα στον τόπο εκείνο, όπου άφησε το πνεύμα του Άγιος. Μία γυναίκα φτωχή, η οποία διέμενε πλησίον ως φράνθη και την ειδύπνιο και ασύγκριτη ευωδία, την ακολούθησε λοιπόν αυτή και έφτασε στον τόπο εκείνο που έκει το Άγιος. Βρήκε το Μακάριο νεκρό, ήδη δε ανέβλιζε μύρο από το τίμιο λείψανό του. Έτρεξε λοιπόν και ανήγγειλε το θαύμα, επικαλούμενη με όρκο ως μάρτυρα το Θεό. Πολλοί συγκεντρώθηκαν τότε, αλλά δεν βρήκαν το τίμιο λείψανο του Αγίου. Τους προκαλούσε κατάπληξη όμως η ευοσμία του μύρου και των θυμιαμάτων. Ο Κύριος, ο οποίος γνωρίζει τα κρίματα εκάστου και τα απόκριφα κατορθώματα του Αγίου, μετέθεσε το λείψανο του Αγίου. Ο Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης αναφέρει ότι ο Άγιος Ανδρέας έγραψε πολλές προφητείες, οι οποίες δεν εκδόθηκαν ποτέ και βρίσκονται στη Μονή Ιβύρων. Ο Όσιος Πατήρ ημών Ανδρέας ήταν και αυτός σκλάβος. Ο ίδιος κλήθηκε να μονομαχήσει με το πρωτοπαλίκαρο των βαρβάρων και αφού τον νίκησε, σε ανταμοιβή έλαβε από έναν άγγελο τρεις αχράντους στεφάνους. Ενώ ο Χριστός, παρουσιαζόμενος με τη μορφή ενός νέου άνδρα, του έλεγε «Τρέχε τον καλόν αγώνα γυμνός και γίνε σαλός για εμένα, ώστε να αξιωθείς στη Βασιλεία των Ουρανών». Με το πρώτο φως της ημέρας, υπακούοντας τη Θεία Εντολή, ο Ανδρέας ξεκίνησε τη σταδιοδρομία του δια Χριστών σαλού, κατεξεσκίζοντας με ένα μαχαίρι το χιτώνα του και βγάζοντας κραυγές που κατατρώμαζαν το σπίτι. Ο αφέντης του, θεωρώντας τον κυριολεκτικά δαιμονισμένο, πρόσταξε να τον πάνε στο ναό της Αγίας Αναστασίας της Φαρμακολητρίας και να τον αληθισοδέσουν εκεί. Περνούσε τις μέρες του στον τόπο εκείνο υποκρινόμενος τον παράφρονα με κάθε είδους εκεντρικότητες και μυστικά προσευχόμενος όλη τη νύχτα, στερεωμένος στην οδό αυτή με ένα όραμα από την Αγία Αναστασία. Μία νύχτα δέχθηκε την επίθεση πλήθους δαιμόνων. Μόλις όμως επικαλέστηκε την αρρωγή του Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου, ο Άγιος φανερώθηκε μέσα σε βροντί, διασκόρπισε τους δαίμονες με την αλυσίδα που τον κρατούσε δεμένο και του υποσχέθηκε τη βοήθειά του στους αγώνες που τον περίμεναν. Σε ένα άλλο νυχτερινό όραμα, κλήθηκε να υπηρετήσει ένα βασιλιά στο παλάτι του, όπου του έδωσαν να φάει χιόνι, το οποίο μεταμορφώθηκε σε ουράνια ευωδία. Κατόπιν του προσέφεραν πικρούς καρπούς, σύμβολα της στενής οδού που επρόκειτο να ακολουθήσει, και στη συνέχεια του δόθηκε μια εξαίσια τροφή που του χάρισε θεία έκσταση. Αφού έμεινε 4 χρόνια δέσμιος στην Εκκλησία, ο Ανδρέας ελευθερώθηκε και άρχισε να συμπεριφέρεται δημόσια, μιμούμενος τον Άγιο Σημεών το Σαλό. Ενώ όμως ο Σημεών χρησιμοποιούσε τη σαλότητα υπό μορφή ειρωνίας και χλεβασμού, με σκοπό να αφυπνίσει τους αμαρτωλούς και να τους αποσπάσει από τις μάτιες ειδονές του κόσμου, Όσιος Ανδρέας παίζων και εμπέζων προσφερόταν μάλλον αυταπαρνητικά στην περιφρόνηση και στην κακομεταχείριση του σκληρού και πονηρού κόσμου, μιμούμενος κατά πάντα τον Χριστό, προκειμένου να αποκαλύψει το μεγαλείο και την υπεροχή της σοφίας του Σταυρού έναντι της εφάμαρτης μορίας της άθεης και υποκριτικής κοινωνίας, των αφωτίς των ανθρώπων. Εφαρμόζοντας κατά γράμμα τα λόγια του Αποστόλου που λέει «Εμείς γίναμε μωροί και ανόητοι για τον Χριστό», προσφερόταν ολόθυμα με τη θέλησή του στη χλέβη και τα χτυπήματα του όχλου και γινόταν στα μάτια όλων ένα ελεηνό κάθαρμα και σκουπίδι του κόσμου, ένα ακάθαρτο απόβρασμα της κοινωνίας, με σκοπό να κερδίσει τη Βασιλεία των Ουρανών, αλλά ταυτόχρονα και να ελκύσει εκεί με την ένθεη σαλότητά του και τους άλλους. Μπαίνοντας μία μέρα σε ένα οίκο ανοχής, παρέμεινε απαθής υπό την προστασία της Θείας Χάριτος, απέναντι στις προκλήσεις των πορνών γυναικών, οι οποίες στο τέλος του αφαίρεσαν τα ρούχα και τον έδιωξαν τυλιγμένο σε μια παλιόψαθα, η οποία έκτοτε έγινε συνήθις ενδυμασία του. Περιπλανιόταν στους δρόμους άστεγος και μοίρασε στους φτωχούς τις ελεημοσύνες που λάμβανε.
δεν ζητούσε ποτέ τροφή, αρκούμενος σε ένα ξεροκόμματο τη μέρα και έμενε νηστικός για ολόκληρες εβδομάδες. Για να σβήσει τη δίψα του, έπινε αποστάσιμα και βορβορώδη νερά και μπροστά στο θέαμα αυτό, οι περαστικοί, αγανακτισμένοι, τον ξυλοκοπούσαν και τον έβριζαν. Τη νύχτα πήγαινε να ξαπλώσει μαζί με τα αδέσποτα σκυλιά. Μια χειμωνιάτικη νύχτα, καθώς προσπαθούσε να ζαρώσει κολλητά σε ένα από αυτά για να ζεσταθεί, το ζώο απομακρύνθηκε με περιφρόνηση. Το να προσφέρεται στην πλήρη εγκατάλειψη ήταν για το μακάριο αγωνιστή του Θεού πηγή αγαλίασης. Αλλά ποτέ η προσευχή δεν εγκατέλειπε τα χείλη του και κάθε στιγμή μπορούσε να διακρίνει κανείς ένα ψιθυρισμό στο στόμα του, όπως συνέβαινε με τους Αποστόλους την ημέρα της Πεντηκοστής. Όταν προσευχόταν τη νύχτα, υψωνόταν ενίοτε πάνω από τη γη και το πνεύμα του μεταρσιωνόταν σε ανεκλάλητες εκστάσεις και θεωρίες. Μία τέτοια νύχτα που ακόμη και τα σκυλιά του τον είχαν αποδιώξει, ο Θεός τον μετέφερε σε μία έκσταση, απαλλαγμένο από το βάρος και το άλγος της σαρκός, ενδεδειμένο με φωτεινό χιτώνα και εστεμένο ως βασιλιά, σε έναν εξαίσιο κήπο, γεμάτο υπερκόσμια φυτά και χρυσά πουλιά, στη μέση του οποίου απλωνόταν πέρα ως πέρα μία μεγάλη αμπελικιά με υπερμεγέθιστα φύλλα. Από εκεί ένας άγγελος τον οδήγησε υπεράνω του στερεώματος, σε τόπο ανίποτης ομορφιάς, όπου είδε το σταυρό περιβαλλόμενο από 4 καταπετάσματα. Ένας άλλος άγγελος τον έφερε κατόπιν σε έναν υψηλότερο τόπο, όπου είδε 2 σταυρούς, παρόμοιους με τον προηγούμενο. Εν συνεχεία βρέθηκε στον τρίτο ουρανό, που μόνο ο Απόστολος Παύλος κρίθηκε άξιος να δει πριν από αυτόν, και εκεί είδε 3 σταυρούς, απαστράπτοντες, περιβαλλόμενους από ουράνια στρατεία, και δοξολογούσε τον Θεό. Πέρασε και από ένα καταπέτασμα από λίνο και πορφύρα και έφτασε σε ένα μέρος πολύ πιο λαμπρότερο ακόμη, όπου βρισκόταν συγκεντρωμένο αναρρύθμιτο πλήθος νέων φωτεινότερων και από τον ήλιο. Ένας άγγελος παραμέρισε το τελευταίο καταπέτασμα και ο Ανδρέας μπόρεσε να θεωρήσει το θρόνο του Θεού, μετέωρο, δίχως βάση, από όπου έβγαινε φλόγα λευκή. Ο Χριστός ήταν εκεί καθισμένος και κάπως μετρίασε λίγο τη δόξα του, ώστε να επιτρέψει τον Ανδρέα να απολαύσει για μια υπέρχρονη στιγμή τη λαμπρότητα της θεανθρωπότητός του και κατόπιν έγινε αόρατος. Μια φωνή γλυκύτερη από μέλη πρόφερε τότε 3 φορές 3 θεία, άρρητα και μυστικά ονόματα και παρευθύς ο Άγιος οδηγήθηκε πίσω στον κήπο, όπου συνάντησε έναν ολόφατο άνδρα, ο οποίος κρατούσε σταυρό και τον ευλόγησε λέγοντας «Μακάρι εσείς οι σαλοί, γιατί κατέχετε μεγάλη σοφία. Η χάρη του Σταυροθέντος Κυρίου ημών Ιησού Χριστού να είναι μαζί σας». Κατόπιν τον απέστειλε με την εντολή να παλέψει και να ανατρέψει τον άρχοντα του κόσμου τούτου, προσλαμβάνοντας αυτοβούλως την ανυποληψία, την υποτίμηση, την κοροϊδία, τη χλέβη, την απόρριψη και το διωγμό των ανθρώπων. Ξαναρχίζοντας το παιχνίδι του, με αναπτερωμένη πλέον τόλμη, ο Άγιος Ανδρέας έκανε τη γνωριμία του Επιφανίου, ενός 14χρονου νέου ευγενικής καταγωγής, αγνού και εξαιρετικής γλυκύτητας, ο οποίος έγινε προστάτης του και πνευματικός γιος του και στον οποίο ο Ανδρέας προφήτευσε τα μελλοντικά πως θα γινόταν Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως. Φιλοξενούμενος στην κατοικία του Επιφανίου, ο Άγιος χρησιμοποιούσε παραβολές για να επιτιμήσει τα αμαρτήματα των υπηρετών διαφορετικών εθνοτήτων, στην ίδια του τη γλώσσα. Είχε αρνηθεί την κλίνη που του προσέφερε ο Επιφάνιος για ξεκούραση και περνούσε τις νύχτες του έξω, σαν ένας ασημάζευτος παράφρον επάνω στην Κοπριά. Δεν άργησε όμως να επιστρέψει κανονικά στον ακατανόητο πλανήτη ταβείο του, προσφερόμενος πλήρως στα απάνθρωπα παιχνίδια των παιδιών και στην κακομεταχείριση των ανάλγητων περαστικών. Απευθυνόμενος στους ανθρώπους, τους αποκαλούσε πάντα σαλούς ή μωρούς, αλλά παράλληλα καταδίκαζε διαρκώς τον εαυτό του, με τη μεγαλύτερη και βαθύτερη ταπεινοφροσύνη. Σε ένα νέο όραμα είδε τον πονηρό και τα πλήθη των δαιμόνων του, ο οποίος τον κατηγορούσε ότι οδηγούσε στη μετάνοια τους ανθρώπους που είχε υπό την κατοχή του, αποκαλύπτοντας σε αυτούς τις αμαρτίες τους με τις προφητικές ενέργειές του και ο Ανδρέας άρχισε με μια βίαιη λογομαχία με τον άρχοντα του σκότους. Τούτος όμως δεν είχε καμία εξουσία πάνω στον άνθρωπο του Θεού, αφού αυτός είχε γυμνώσει τον εαυτό του από κάθε υγιεινή αδυναμία, έξι και προσκόλληση. Μία νύχτα με δαιμονική ενέργεια έπεσε σε ένα λάκκο, μόλις όμως ο Όσιος επικαλέστηκε τους Αγίους Πέτρο και Παύλο, τους Αποστόλους, οι δύο αυτοί Απόστολοι του Χριστού εμφανίστηκαν, τον ανέσυραν από τη λάσπη
και ένας φωτεινός σταυρός ήλθε να φωτίζει τον υπόλοιπο δρόμο του. Κατά τη διάρκεια ενός μεγάλου λοιμού που ενέσκυψε στη βασιλεύουσα, παρά τις κοροϊδίες των αργόσκολων, ο Άγιος περιέτρεχε στους δρόμους και τις πλατείες κλαίγοντας και μεσιτεύοντας υπέρ της πόλεως και ζητώντας από το Θεό να συγχωρέσει τις αμαρτίες του λαού. Καθώς προσευχόταν, μεταφέρθηκε στον ανάπλο επί Βοσπόρου, όπου είδε τον Όσιο Δανίλη το Στυλίτη, ο οποίος τον κάλεσε να ενώσουν τις προσευχές τους υπέρ της σωτηρίας της πόλεως. Τότε ένα πυρ κατέβηκε από τον ουρανό και εξεδίωξε τον δαίμονα που είχε προκαλέσει την επιδημία. Όσιος Ανδρέας δεν κουραζόταν να ψέγει τους αμαρτωλούς, είτε με προειδοποιήσεις, είτε με προφητείες για την επικείμενη τιμωρία τους, οι οποίες δεν εργούσαν ποτέ να εκπληρωθούν. Περνώντας μία μέρα μπροστά από ένα πολυτελή έμπορο με εμπορεύματα που εκτίθετο στην αγορά, φώναξε «Άχυρα και σκουπίδια». Μίαν άλλη φορά, μετά από κακόβουλη υποκίνηση κάποιων αργόσκολων που ήθελαν να διασκεδάσουν, βάλθηκε να τρώει λέμαργα τα ωραία φρέσκα σίκα που εκτίθεντο στο γυάλινο δοχείο ενός οποροπόλη, ο οποίος εκείνη την ώρα ξεκουραζόταν. Ξυπνώντας, ο μικροπολιτής όρμησε κατά του Οσίου και παίρνοντας ένα μπαστούνι τον ξυλοφόρτωσε άγρια. Ο Ανδρέας με τη δύναμη της πραότητος του Χριστού αφέθηκε πλήρως στα χτυπήματα δίχως αντίσταση και αργότερα αποκάλυψε ότι αν αυτός ξυλοκοπήθηκε εξαιτίας της γαστριμαργίας του, πόσο μάλλον θα τιμωρηθούν από το Θεό αιωνίως οι αμετανόητοι αμαρτωλοί. Έχοντας λάβει το χάρισμα της διοράσεως, κατήγγειλε την υποκριτική ευσέβεια εκείνων που στέκονταν μέσα στην εκκλησία, τρέφοντας μέσα τους φαύλες και διάφορες εμπαθείς σκέψεις, ή έψαλαν από ματαιοδοξία και επίδειξη, και διέκρινε τους δαίμονες της αδιαφορίας, του χασμουριτού και της ακηδείας, που υπέβαλαν στα θύματα τους τη σκέψη να εγκαταλείψουν το ναό πριν το τέλος της Θείας Λειτουργίας. Στο τέλος της Μεγάλης Τεσσαρακοστής ξεχώριζε την πνευματική κατάσταση του καθενός. Βλέποντας τους εναρέτους στεφανωμένους με λεπτό λίνο και τους αμαρτωλούς με ακάθαρτα ζωήφια να κρέμονται από τα ενδύματά τους. Μεριμνούσε όμως όλος ιδιαιτέρως για τον πνευματικό καταρτισμό του Επιφανίου, που ήταν ο μόνος με τον οποίο μιλούσε σοφά, συνετά και λογικά. Με την επιστήμη του πνεύματος τον διαφώτιζε για τον αγώνα εναντίον των δαιμόνων και τον άφησε ενίοτε να πειράζεται από αυτούς προκειμένου να αποκτήσει την υπομονή και αφού ψηθεί στη φωτιά των δοκιμασιών να γίνει άξιος άρτης του Χριστού. Τον εισήγαγε επίσης στα μυστήρια της δημιουργίας, στον πνευματικό κόσμο και κυρίως το απεκάλυπτε με πλήθος άγνωστες λεπτομέρειες της γραφής, ό,τι έμελε να επέλθει στη συντέλεια των αιώνων. Όταν μετά από τρομερές δοκιμασίες, εισβολές και φυσικές καταστροφές, ο αυτοκράτορας των Ρωμαίων θα επιθέσει ξανά το στέμα του πάνω στο Σταυρό, στα Ιεροσόλυμα, και κατόπιν ένας άγγελος θα το μεταφέρει το Σταυρό στον ουρανό. Έτσι θα ολοκληρωθεί η περίοδος της χριστιανικής αυτοκρατορίας που εγκαθίδρυσε ο Άγιος Κωνσταντίνος. Λίγο αργότερα η Κωνσταντινούπολη, την οποία οι Βυζαντινοί της εποχής εκείνης θεωρούσαν συχνά αιώνια, θα καταποντιστεί στη θάλασσα, όπως και η ονομαστή Βαβυλώνα, και η Εβραϊκή Βασιλεία θα αποκατασταθεί στην Ιερουσαλήμ. Όλοι θα πιστέψουν στον Αντίχριστο που θα βασιλεύσει ως μοναδικός μονάρχης επί της γης και θα καταδιώξει τους χριστιανούς. Ο Χριστός θα παρουσιαστεί κατόπιν για να διεξαγάγει το μεγάλο αγώνα κατά του Αντιχρίστου και όταν θα τον έχει νικήσει θα τον οδηγήσει μαζί με τους δαίμονές του ενώπιον του βήματος του Θεού, ενώ θα αντιχήσει η σάλπιγγα εξ ουρανού αναγγέλλοντας την Ανάσταση των νεκρών. Μετά την κρίση, τέσσερις άγγελοι θα σταθούν στα τέσσερα πέρατα της γης και θα την τυλίξουν με τη διαταγή του Κυρίου. Όλη η κτήση τότε θα ανακαινιστεί, καινοί ουρανοί και η γη καινοί θα φανερωθούν, ώστε όλα να είναι σύμμορφα με τα άφθαρτα σώματα των αναστημένων ανθρώπων. Τα πάντα τότε θα είναι άφθαρτα και αιώνια και μια άφατη ευωδία θα πληρώσει το ανακαινισμένο σύμπαν που θα φωτίζει ακατάπαυστα το φως του ανέσπερου της Βασιλείας του Χριστού. Μια μέρα που Όσιος Ανδρέας, ο Διαχριστών Σαλός και ο Επιφάνιος είχαν μεταβεί στο ναό των Βλαχερνών για την αγρυπνία που τελούνταν εκεί κάθε εβδομάδα, είδαν την κυρία Θεοτόκο να προβάλλει από την ωραία πύλη, συνοδευόμενη από πλήθος Αγίων, μεταξύ των οποίων ήσαν ο Ιωάννης ο Πρόδρομος και ο Ιωάννης ο Θεολόγος, και να σκέπει με το ομοφόριό της στο λαό. Μια άλλη φορά, καθώς ο Ανδρέας διάβαζε στο μαθητή του ένα κείμενο του Μεγάλου Βασιλείου, μια ουράνια ευωδία απλώθηκε γύρω τους. Στην ερώτηση του Επιφανίου, ο Άγιος απάντησε ότι την ευοσμία αυτή τη λαμβάνουν οι άγγελοι από το θρόνο του Θεού
για να θυμιάσουν και να τιμήσουν τους ανθρώπους σε τρεις περιπτώσεις. Πρώτον, όταν προσεύχονται, δεύτερον, όταν αναγνώσκουν τα Ιερά Βιβλία και τρίτον, όταν υπομένουν καρτερικά από την αγάπη για το Θεό. Λίγο μετά τις αποκαλύψεις του για τη συντέλεια των αιώνων, Όσιος Ανδρέας ανήγγειλε στον Επιφάνιο την επικείμενη τελευτή του, του απαγόρευσε όμως να τιμά τη μνήμη του ή να φυλάξει τα λείψανά του, διότι είχε κάνει τάμα ενώπιον του Θεού να μην δοξαστεί ποτέ στη γη. Αυτός που είχε δει τόσους Αγίους, τόσους Αγγέλους, την ίδια την Κυρία Θεοτόκο και τον ίδιο τον προφητά Άναξε Δαβίδ, του ανανέωσε την πρόβλεψή του για την εκλογή του στο πατριαρχικό αξίωμα και του υποσχέθηκε να τον βοηθά πάντα, υπό τον όρο να επιδεικνύει άοκνα μέρημνα αγάπης για τους πτωχούς, τις χείρες, τα ορφανά και για όσους δοκιμάζονται. Κατόπιν μετέβει στον υπόδρομο, στη στοά όπου συνήθιζαν να στέκονται οι πόρνες, και εκεί προσευχήθηκε όλη τη νύχτα υπέρ του σύμπαντος κόσμου. Τελειώνοντας την προσευχή του, ο Μακάριος ξάπλωσε στη γη και κοιτάζοντας με ένα χαμόγελο το πλήθος των Αγίων που εμφανίστηκαν για να του παρασταθούν, παρέδωσε την πολύαθλη ψυχή του στο Θεό μετά από 66 χρόνια ασκητικών αγώνων, κρυμμένων κάτω από το πέπλο του μυστηρίου της αλότητας. Μία έντονη ευωδία θυμιάματος προσήλκησε μία φτωχή γυναίκα που έμενε εκεί κοντά, η οποία προσέτρεξε και ανακάλυψε το σώμα του. Όταν όμως το πλήθος, ειδοποιημένο από εκείνη, έσπευσε προς το σκήνομα του Οσίου, εκείνο είχε γίνει άφαντο, μεταφερμένο από τον Θεό σε άγνωστο τόπο. Τη νύχτα εκείνη ο Επιφάνιος είδε την ψυχή του πνευματικού του πατέρα 7 φορές φωτεινότερη από τον ήλιο, να υψώνεται στους ουρανούς με την παρουσία μυριάδων αγγέλων, που έχαιραν και δοξολογούσαν το Θεό για την ένθεη πολιτεία του Οσίου Ανδρέα και για όσα επί γης θαυμαστά κατορθώματα έκανε. Τες του Οσίου σου πρεσβείες, Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον και σώσον ημάς. Αμήν.